πλήθος κόσμου έχει φτάσει εδώ από νωρίς. Το κάλεσμα ήταν για τις 7.30, ωστόσο από τις 6 η λεωφόρος Αμαλίας έκλεισε και περίπου 3.000 πολίτες βρίσκονται εδώ και διαμαρτύρονται με σύνθημα «Παίρνουμε τη διαπραγμάτευση στα χέρια μας, γκρεμίζουμε την λιτότητα». Ο κόσμος βρίσκεται εδώ, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα που έγινε μέσω των κοινωνικών μέσων δίκτυος, συγκεκριμένα από το τρένο της αξιοπρέπειας σελίδα στο Facebook. Τα συνθήματα, να αναφέρω μερικά από τα πανό που κρατάνε οι πολίτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, μεγαλύτεροι, φορείς, κοινωνικοί φορείς, συνδικάτα, οργανώσεις. Ο λαός στην Ελλάδα μίλησε, λένε όλοι. Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, η χώρα δεν πωλείται, ο λαός δεν τρομοκρατείται. Είναι υποχρέωση όλων να βρεθούν στους δρόμους, να υπερασπιστούν την κυβέρνηση της κυβέρνησης και να διαμαρτυρηθούν κατά των μέτρων λιτότητας που προωθούν οι εταίροι. Μάλιστα, αυτά τα νεότερα. Αυτή η εικόνα, αυτό είναι το κλίμα το οποίο υπάρχει στην πλατεία Συντάγματος. Νωρίτερα εκεί ήταν ο Νίκος Βούτσης, ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο οποίος, αν δεν απατώμε, έχουμε και κάποιο βίντεο το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε ευχαριστημένοι που μαζί με ένα μέρος του λαού μας, του κόσμου που στηρίζει την ίδια την ελπίδα και την ζωή και το μέλλον των παιδιών του, βρισκόμαστε εδώ για να διατρανώσουμε ότι δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσουμε, δεν πρόκειται να γίνουμε ίδιοι με τους άλλους, δεν πρόκειται τις ελληνικές απαιτήσεις να τις βάλουμε κάτω από το χαλί. Προσπαθούμε να κάνουμε μια έντιμη και βιώσιμη συμφωνία, αλλά είμαστε αποφασισμένοι και για το όχι σε όλα όσα χρειαστούν. Περιμένουμε από τη διαπραγμάτευση να έχει ένα τέλος το οποίο θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Έτσι ως ένα κίνημα διεκδικητικό απέναντι στην κυβέρνηση για να μην υποχωρήσει έτσι στους εκβιασμούς που γίνονται από την Ευρώπη και να εφαρμόσει το ακέραιο τις δεσμεύσεις τις προεκλογικές που συνοψίζονται στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Όλοι βλέπουμε τη διαπραγμάτευση με αγωνία, αλλά νομίζω ότι το κομβικό είναι η κυβέρνηση να μην κάνει βήμα πίσω από τις προεκλογικές δεσμεύσεις.